Σειρά συναντήσεων με στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Δασών Γρεβενών είχε στα Γρεβενά η Γενική Γραμματέας Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας Βασιλική Εφταξά. Παράλληλα, η κυρία Εφταξά συναντήθηκε με αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής, καθώς και με τον βουλευτή Γρεβενών, Τιμολέον Κοψαχίλη. Στην ουσία, επρόκειτο μια επίσκεψη δικιά μου στις υπηρεσίες μου στα δασαρχεία και στο διοικητικό οικονομικό και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, μετά και την συνάντηση που έγινε χθες το πρωί με τον δασάρχη και, και τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς της περιοχής, όπως και τον βουλευτή, τον κύριο Κοψαχίλη. Στην ουσία πρόκειται για κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του δασικού πλούτου της περιοχής και βέβαια την αντίστοιχη παραγωγική διαδικασία. Για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών το πρώτο που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι η αξιοποίηση του δασικού πλούτου προς όφελος και του περιβάλλοντος και των πολιτών, αλλά και εκείνων που ασχολούνται με τα δάση, δηλαδή με τους δάσ, με τους κατοίκους που χρειάζονται ξύλα για ατομικές ανάγκες και γενικότερα με τη διαχείριση και των δημοσίων και των δημοτικών δασών. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τις διαχειριστικές μελέτες. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε. Καταρχάς έχουμε μία χρηματοδότηση την οποία ζήτησε αποκεντρωμένη αρκετά έγκαιρα και αυτή τη στιγμή για τον ομό Γρεβενών έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον 50.000 για διαχειριστικές μελέτες, γιατί το πρόβλημα ήταν αυτό, ότι τελειώνανε διαχειριστικές μελέτες και πρέπει να γίνουν και άλλες. Οπότε εξασφαλίστηκε και το ποσό, αλλά εξασφαλίστηκε και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν κυρίως στα μεγάλα συγκροτήματα όπως είναι της Κρανιάς και της Σαμαρίνας και μετέπειτα του Σπηλαίου. Εκείνο που συμφωνήθηκε είναι σε ένα χρόνο να γίνουν όλες οι διαχειριστικές μελέτες ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και να υπάρχει συνεχή ροή. Εκείνο επίσης το οποίο είπαμε είναι ότι όσον αφορά τα κοινοτικά ή τα δημοτικά δάση θα υπάρξουν 7-8 πίνακες υλοτομίας ώστε να εξασφαλιστεί και για αυτή τη χρονιά η υλοτόμηση. Και εκείνο το οποίο επίσης ζητήσαμε από το Δήμο είναι να μπορέσει στο πρόγραμμά του να βάλει τις διαχειριστικές μελέτες που αφορούν πλέον τα δημοτικά και κοινοτικά δάση. Γιατί εκεί θα παρουσιαστεί πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργούμε με πίνακες υλοτομίας SAE. Είπαμε δε ότι στο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να μπει μια τάξη σιγά σιγά σε ό,τι αφορά την υλοτόμηση, τον τρόπο υλοτόμησης, το ποιοι συμμετέχουν και τα λοιπά. Δηλαδή πλέον σε ζητήματα λειτουργίας.